σημείο. Σε κάθε σημείο που θα πηγαίνετε, ο κριτής που σας περιμένει θα σας σκανάρει με μια μοναδική εφαρμογή που έγινε φέτος εδώ για μας, μόνο για το κυνήγι της Αυρού Μετεώρων, και την έφτιαξε. Είναι πρώτο τυπία, να ξέρετε. Και την έφτιαξε η Έλενα Αναγνώστου και ο Κωνσταντίνος Δέδες. Η Έλενα είναι την Καλαπαγιώτισσα. Ο Κωνσταντίνος ήταν πέρυσι στο κυνήγι της Αυρού. Οπότε φέτος και ενθουσιάστηκε τόσο πολύ, θα είναι εδώ σε λίγο μαζί μας κι αυτός. Και έτσι τους βάλαμε αυτή την πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, που όμως θα ευκολύνει πάρα πολύ εσάς. Δεν θα καθυστερείτε στο check-in στα διάφορα σημεία, αρκεί μόνο να έχετε φυλαγμένο καλά το καρτελάκι σας, να το δείχνει ο αρχηγός στον Κρήτη και φυσικά, αν έχετε ακολουθήσει τη σωστή διαδρομή και έχετε κάνει σωστά αυτά που σας λένε τα χαρτιά σας και τα στοιχεία σας, τότε η εφαρμογή θα σας βγάζει ένα brand synoptic, θα βγάζει στο Κρήτη δηλαδή, και θα σας δίνει το επόμενο στοιχείο για να προχωρήσετε. Εάν περιφέρεστε άσκοπα ή ακολουθείτε κάποιες άλλες ομάδες ή τρέχετε οπουδήποτε μπορεί σκέψη, τότε η εφαρμογή θα σας βγάζει ένα κόκκινο χ και θα σημαίνει ότι δεν έχετε πάει σωστά, θα πρέπει να πάτε κάπου άλλο. Εντάξει? Άρα κοιτάξτε σήμερα προσέχουμε το κουάρ μας. Ναι, πάνω απ' όλα. Δεν χρειάζεται να τρέχετε άσκοπα. Όλα λύνονται και όλα έχουν γίνει για την ηλικία σας. Και όλα έχουν γίνει με πολύ αγάπη και πολύ κόπο, οπότε σας ευχόμαστε να τα απολαύσετε πρώτα-πρώτα. Οπότε δεν χρειάζεται να τρέχετε, να ξέρετε. Χρειάζεται να σκέφτεστε, να συνεργάζεστε, να κάθεστε όλοι μαζί, να βλέπετε το χαρτί σας, το στοιχείο, οτιδήποτε θα είναι ο γρίφος. Μπορεί να μην είναι μόνο χαρτί, μπορεί να είναι φαγητό, ας πούμε. Μπορεί να είναι παιχνίδι. Οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό, το εξετάζουμε καλά, τα συνδυάζουμε και στα σημεία που θα πάτε, θα δείτε, θα περάσετε κάποιες δοκιμασίες.